Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας προς το κάλεσμά μου και αισθάνομαι την ανάγκη να ενημερώσω για μερικά πράγματα την κυριακή κοινωνία. Όπως ξέρετε, πολύ καιρό προσπαθούσαμε να βάλουμε την ενδιάμεση διαχείριση να δουλέψει. Σήμερα που μιλάμε είμαι στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι η ενδιάμεση διαχείριση δουλεύει και τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά. Έχει τοποθετηθεί και η δεύτερη στοιχεία του δερματοποιητή, όπου αυτό σημαίνει μας δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ημερήσιας παραγωγής. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για την ενδιάμεση διαχείριση. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για το εξής πράγμα. Γιατί είναι γεγονός ότι πριν πάμε στην ενδιάμεση διαχείριση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, τα απορρίμματά μας πήγαιναν μέσα στα κύτταρα. Τα κύτταρα έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κατά συνέπεια έπρεπε να προληφθεί η ενδιάμεση διαχείριση. Είναι γεγονός ότι μας ταλαιπώρησε, όμως σήμερα θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τα επόμενα 2 χρόνια υπάρχει η ενδιάμεση διαχείριση με μια σύμβαση η οποία είναι ήδη υπογεγραμμένη. Το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με την αποκατάσταση. Και αυτό ήταν ένα έργο και είναι ένα έργο πνοής, κυρίως για το Τεβλόνι, για την περιοχή του Τεβλονίου, αφενός αλλά αφετέρου και για το σύνολο της κυριακής κοινωνίας. Είμαστε στη διαδικασία τις επόμενες ημέρες να υπογράψουμε τη σύμβαση. Βρίσκεται στη διαδικασία του ελεκτικού. Περιμένουμε να γυρίσουν οι περιβαλλοντικοί όροι από την αποκεντρωμένη και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογράψουμε σύμβαση. Σύμφωνα με συζητήσεις που έχει κάνει η υπηρεσία παρουσία μου με την κοινοπραξία, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα πάρει μπρος η αποκατάσταση και η ενδιάμεση και η αποκατάσταση μαζί με τον η αποκατάσταση του συνόλου των τριών κυττάρων. Το τρίτο πράγμα που θέλω να πω έχει να κάνει με το εργοστάσιο της ελεκτρονικής διαχείρισης. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θέλω να σας ενημερώσω και να σας διαβεβαιώσω ότι και αυτό είναι ένα έργο το οποίο οδεύει προς το τέλος του. Μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με συζητήσεις από το ΕΜΕΠΕΡΑ, θα έχουμε την πλήρη και ολοσχερή χρηματοδότηση του έργου. Κατά συνέπεια, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα είμαστε στη διαδικασία το έργο να βγει στον αέρα προκειμένου να αρχίσει και να παίρνει τη σειρά του για να αναζητούμε εργολάβο προκειμένου να μας φτιάξει το εργοστάσιο της ελεκτρονικής διαχείρισης. Είναι και αυτό ένα έργο πνοής, το οποίο ταλαιπωρεί αρκετά χρόνια. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα για το εργοστάσιο μέσω του ΣΔΙΤ. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δυστυχώς δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε ευχάριστη θέση, αφού ξαναμελετήθηκε με νέα στοιχεία και τα νέα στοιχεία έχουν να κάνουν με τη μείωση του όγκου των εισερχόμενων απορριμμάτων, αφενός και αφετέρου έχει να κάνει με το κόστος το οποίο θα εισέλθουν τα απορρίμματα μέσα στην μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης, πλέον διεκδικούμε από το ΜΕΠΕΡΑ τη χρηματοδότηση. Το τέταρτο πράγμα που θέλω να ενημερώσω έχει να κάνει με το βιολογικό. Είναι και αυτό ένα έργο όπου για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ταλαιπώρησε την κοινωνία της Κέρκυρας, κυρίως το Τεβλόνι. Σήμερα δουλεύει εδώ και περίπου 4 μήνες και τα αποτελέσματά του είναι πάρα πολύ καλά. Κατά συνέπεια, και αυτό σαν στόχος τον έχουμε πετύχει με πολύ καλά αποτελέσματα. Το επόμενο πράγμα έχει να κάνει με τη μονάδα του Βιερίου. Σήμερα περίπου 6 μήνες δουλεύουμε και εκεί αρκετά καλά αποτελέσματα η μονάδα Βιερίου.
το επόμενο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η συνολική αποκατάσταση του Χιτάτε Λιονίου, θα πάμε και θα συλλέξουμε και το σύνολο του Βιαρίου. Κατά συνέπεια, έρχεται και αυτό να κλείσει και να μπει μέσα στο σχεδιασμό που είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ολοκληρωθεί για ένα έργο που θα πω πάλι ότι δυστυχώς είχε καθυστερήσει πολλά χρόνια για το νησί. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για αγορά νέου οικοπαίδου, η οποία καλώς εκών των πραγμάτων μετά το Πάσχα θα ολοκληρωθεί και σύμβαση. Κατά συνέπεια, εκεί πέρα μπορούμε να μελετήσουμε για τη μεταφορά της ενδιάμεσης διαχείρισης, προκειμένου από τη στιγμή που θα φτιαχτεί η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης να μας δοθεί δυνατότητα να μετεγκαταστήσουμε την ενδιάμεση διαχείριση, προκειμένου να δουλέψουμε, να δουλεύουν και τα δύο βήματα μαζί. Δηλαδή, η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ενδιάμεση διαχείριση να μπορεί να δουλέψει, να παράγει το έργο της, αφενός και αφετέρου, από τη στιγμή που θα αποκτήσουμε εργολάβο για το εργοστάσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, να μπορεί και εκείνο το έργο παράλληλα να δουλεύει. Θα κάνω και μία αναφορά σε επίπεδο καθαριότητας. Γιατί είμαι ο άνθρωπος όπου και εγώ και ο κύριος Δήμαρχος ακούσαμε τις πιο βαριές, τις πιο άσχημες κουβέντες και όλη την τοξικότητα της κοινωνίας. Πράγματι, η καθαριότητα είναι ένα δύσκολο έργο. Και είναι ένα δύσκολο έργο γιατί ο Δήμος δυστυχώς δεν είχε αποκτήσει ανθρώπινο δυναμικό μόνιμους υπαλλήλους. Το 2016, όταν επισκέπτηκε το νησί ο υπουργός τότε, ο κύριος Σκουλέτης, είπε ότι θα πάμε σε μόνιμο και διαρκή προσωπικό. 2 χρόνια μέχρι και σήμερα, ακόμα το μόνιμο και διαρκή προσωπικό δεν το έχουμε πάρει. Κατά συνέπεια, εδώ μιλάμε ότι η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος, ήρθε και μας θέμασε. Και όχι μόνο αυτό, παράλληλα είπε όχι και σε εργολαβίες. Γι' αυτό δυστυχώς το 2018 φτάσαμε να έχουμε αυτά τα άσχημα αποτελέσματα. Το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Είναι ο μπούσουλας, είναι το βιβλίο, είναι ο νόμος όπου πάνω σε αυτό μπορούμε να βασιστούμε. Γιατί χωρίς τοπικό σχέδιο διαχείρισης δεν μπορείς να οραματιστείς και να δρομολογήσεις πράγματα. Τι προέβλεπε λοιπόν το τοπικό σχέδιο διαχείρισης? Προβλέπει διαλογή στην πηγή. Τι φτιάξαμε, τι κάναμε εμείς από την πλευρά μας, Δήμος? Από τη στιγμή που άνοιξε μια πρόσκληση μέσα από προγράμματα της περιφέρειας, πήγαμε, καταθέσαμε μελέτες, προτάσεις, όπου έχουμε εγκριθεί έργα και προτάσεις περίπου 4 εκατομμυρίων. Θα πω επιγραμματικά μερικά πραγματάκια. Έχει να κάνει με προμήθεια απορριμματοφόρων, όπου θα συλλέγουμε ξεχωριστά τα ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και κάδους. Έχει να κάνει με προμήθεια και απορριμματοφόρα για καφέ, κάδο, οργανικό πλάσμα, αμοιβώς. Έχει να κάνει με ένα μικρό κεντρικό πράσινο σημείο στο κέντρο της πόλης, όπου θα δώσει δυνατότητα στους πολίτες να πάνε να αναθέτουν τα ανακυκλώσιμα τους υλικά. Αυτό είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα. Ένα επίσης διασυνοριακό πρόγραμμα έχει να κάνει με την αποκομιδή κυρίως του οργανικού πλάσματος μέσα από την παλιά πόλη, όπου εκεί μας δίνει δυνατότητα να πάρουμε απορριμματοφόρο και μικρό και μεγαλύτερες χωρητικότητες, προκειμένου να περνάει η υπηρεσία και να κάνει την αποκομιδή πόρτα-πόρτα μέσα από είτε τα σπίτια είτε τα καταστήματα του κέντρου. Και βεβαίως την ένταξη ενός
κεντρικού πράσινου σημείου. Είναι γεγονός ότι είχε κατατεθεί με πρόταση για 3 μεγάλα πράσινα σημεία. Η χρηματοδότηση δεν έφτανε και έγινε μια διαπραγμάτευση μεταξύ της υπηρεσίας και της διαχειριστικής, όπου κατέληξε να εγκρίνει και να χρηματοδοτήσει ένα κεντρικό πράσινο σημείο, όπου και εκεί θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες, στους δημότες, προκειμένου να επισκέπτονται, να βλέπουν και να αναποθέτουν τα ανακυκλώσιμά τους υλικά. Και το τελευταίο πράγμα έχει να κάνει με τις πράσινες γωνίες, όπου εκεί προβλέπονται μέσα στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης, προκειμένου οι πολίτες να πηγαίνουν και να αποθέτουν τα ανακυκλώσιμά τους. Εδώ θέλω να πω δύο πράγματα και θέλω να κάνω και λίγο αυτοκριτική. Και θέλω να κάνω αυτοκριτική γιατί σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσονται οι πράσινες γωνίες και δυστυχώς ο Δήμος δεν μπορεί να τα αποκριθεί στο βαθμό που οφείλει και έχει υποχρέωση. Οι ίδιοι πολίτες, προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τόπο τους, κάνουν διαλογή στην πηγή και αναποθέτουν τα απορρίμματά τους στις πράσινες γωνίες. Εδώ βλέπουμε μια αδυναμία στο σύστημα και η αδυναμία είναι γιατί δεν έχει προσωπικό και δεν υπάρχουν και μηχανολογικός εξοπλισμός, κυρίως οχήματα. Κατά συνέπεια, αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το βελτιώσουμε. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε πλέον, δεν έχω εγώ την διοίκηση της υπηρεσίας, την έχει ο συνάδελφος. Από εκεί μετά τα θεμέλια μπήκαν και μπήκαν εδώ και αρκετά χρονικό διάστημα πίσω, διάνοντας το τοπικό σχέδιο διαχείρισης και προβλέποντας μεγάλη και σοβαρή επένδυση στο θέμα της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. Θέλω να πω επίσης ακόμη ότι στην διετία όπου είχα την τύχη να διαχειριστώ την υπηρεσία καθαριότητας, καταφέραμε και πετύχαμε και φέραμε στο νησί προς χρήση στο κοινό προστατικό δίκτυο πάνω από 2.500 κάδους. Οι 1.350 ήταν πράσινοι και γύρω σε 900 ήταν μπλε, οι οποίοι κάδοι μπλε ήρθαν μέσα από την ειδική διαδικασία και βεβαίως η μεγάλη στόχευση σε επίπεδο διαλογής στην πηγή και ανακύκλωση ήταν στα σχολεία. Όταν το 2016 προς 2017 τοποθετήσαμε μέσα στα σχολεία κάδους τριών διαφορετικών πνευμάτων. Ο στόχος ήταν να επενδύσουμε και να βολιάσουμε τα παιδιά μας κάνοντας ανακύκλωση στην πηγή, έτσι ώστε να αρχίσει η κοινωνία να στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη δυνατότητα της συνέντευξης θέλω να πω και μερικά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλύτερα και έχουν και πολύ πιο ορατό αποτέλεσμα σε επίπεδο κοινωνίας. Θα αναφερθώ στο πράσινο. Και θα αναφερθώ στο πράσινο σε μια υπηρεσία η οποία παράγει τεράστιο και μεγάλο έργο. Το οποίο έργο και ο προγραμματισμός είναι και αυτός συνεχής. Θα σας πω το εξής, ότι το 2016 φτιάξαμε δημοτικό θερμοκήπιο. Μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση για τα χωρικά του Δήμου, η οποία μας δίνει δυνατότητα να παράγουμε περίπου 60 με 70.000 φυτά το χρόνο. Όλα αυτά τα φυτά είναι φυτεμένα κυρίως στο κέντρο, αλλά και σιγά σιγά σταδιακά ανά εποχή μοιράζουμε και στην περιφέρεια. Κατά συνέπεια εδώ ο Δήμος έχει μια πολύ μεγάλη ωφέλεια, γιατί δεν αναγκάζεται να προμηθευτεί λουλούδια και φυτά. Τα παράγουμε εμείς στο 95% πλην μερικών εξαιρέσεων που δεν έχουν δυνατότητα τέτοιου παραγωγής. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα φυτά που βλέπουμε φυτεμένα σήμερα στους κύπρους μας και κοσμούν το νησί είναι προϊόν του Δημοτικού Θερμοκηπίου και της υπηρεσίας Πρασίνου.